Χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων κινδυνεύουν να βρεθούν αντιμέτωποι με δυσάρεστες εκπλήξεις σε ό,τι αφορά τις ιδιοκτησίες τους, αν έως το τέλος του χρόνου δεν προχωρήσουν στις απαραίτητες διορθώσεις στο κτηματολόγιο. Το ζήτημα της κυριότητας, που είναι και το σημαντικότερο βεβαίως, δεν θα μπορούμε να το διορθώνουμε. Εμείς εξοδικαστικά, σαν γραφείο, σίγουρα όχι. Τα δικαστήρια έχουν πάντα μεγαλύτερη ευχέρεια, διακριτική και μεγαλύτερη εξουσία, όμως και πάλι αλλάζουν πολύ τα δεδομένα. Πρόκειται για τις περιουσίες που βρίσκονται εντός περιοχών, η κτηματογράφηση των οποίων έχει ολοκληρωθεί και δυστυχώς περιλαμβάνει αμέτρητα λάθη. Αναφερόμαστε σε ακίνητα που έχουν δηλωθεί στο κτηματολόγιο πριν 14 χρόνια περίπου. Οι περισσότεροι ιδιοκτήτες έχουν στα χέρια τους την πρώτη καταγραφή του κτηματολογίου που δείχνουν, ας πούμε, σωστά. Τι συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη και έχουμε βρεθεί με τόσα πολλά λάθη? Πολλά υπήρχαν εξ αρχής και δεν έγιναν αντιληπτά, διότι όταν δεν έρθει η ώρα να κριθεί αυτό το οποίο ο πολίτης έχει στα χέρια του, και όταν λέω να κριθεί εννοώ να ελεγχθεί από ένα μηχανικό ή ένα συμβολεογράφο για κάποια μεταβίβαση, το λάθος δεν γίνεται εύκολα αντιληπτό. Το Ηράκλειο έχει πολύ προβληματική κτηματογράφηση, γιατί ήταν από τις πρώτες κτηματογραφήσεις, είχε μπει στο πιλωτικό πρόγραμμα και δεν υπήρχε ακόμα ούτε η εμπειρία, ούτε η τεχνογνωσία, ούτε καν η πρόοδος της τεχνολογίας που αργότερα βοήθησε και έγιναν οι κτηματογραφήσεις πιο ορθές. Εδώ έχουμε πολλά σφάλματα. Στην Κρήτη, στα 444.315 γεωτεμάχια και ακίνητα των οποίων η κτηματογράφηση έχει ολοκληρωθεί, 13.628 είναι τα ορφανά, με τον Ομορεθύμνης να διαθέτει τα περισσότερα. Χαρακτηριστικά, τα υψηλότερα ποσοστά εμφανίζονται στην περιοχή των Μπρασιών, στην περιοχή Μαρουλά, σε εκείνη της Αργυρού Πόλεως, του Χρωμομοναστηρίου και των Αρμένων. Δυστυχώς είμαστε από τους πρωταθλητές. Οι ιδιοκτήτες πρέπει αρχικά να σπεύσουν στα κτηματολογικά γραφεία προκειμένου να πάρουν αντίγραφα τον εγγραφό τους και να τσεκάρουν αν αυτά έχουν λάθη. Αν υπάρχουν, τότε η επίλυση των διαφορών είναι μονόδρομος. Σε διαφορετική περίπτωση κινδυνεύουν είτε να χάσουν τις περιουσίες τους και αυτές να χαρακτηριστούν αγνώς του ιδιοκτήτη και να περάσουν στα χέρια του ελληνικού δημοσίου, είτε να περάσουν στα χέρια κάποιου γείτονα. Πάρουν φύλλα, κυρίως φύλλα κτηματολογικά, ίσως και αποσπάσματα, για να δουν ότι το κτηματολόγιο έχει τουλάχιστον το βασικό ζήτημα της κυριότητάς τους, ας πούμε, είναι σωστά περασμένο. Είναι επιτακτική ανάγκη να δοθεί παράταση της προθεσμίας. Σε περίπτωση που κάποιος τώρα κάνει οποιαδήποτε διαδικασία, κερδίζει το χρόνο. Δηλαδή, ακόμα και αν απαιτείται δικαστήριο ή κάποια άλλη διαδικασία για τη διόρθωση, σταματά ο χρόνος γι' αυτό και έχει περιθώριο μέχρι να λήξει η δικαστική ή η άλλη διαδικασία που θα ακολουθήσει. Αξίζει βέβαια να σημειωθεί πως ένα μεγάλο ποσοστό των ορφανών ακινήτων και γεωτεμαχίων ανήκει στο δημόσιο και φυσικά γι' αυτά δεν τίθεται θέμα αλλαγής ιδιοκτησιακού καθεστώτος. Προβλήματα με το κτηματολόγιο έχει και το ίδιο το δημόσιο. Οι δήμοι δηλαδή έχουν και ήδη αδήλωτα ακίνητα που θα έχουν και αυτοί πρόβλημα, γιατί αυτόματα θα μεταβούν στο κεντρικό κράτος.